Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, ΠΑΟΚ 24, μέχρι και τις 8, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Αργήσαμε λίγο να μπούμε γιατί την προηγούμενη εκπομπή έγινε χαμός. Εντάξει, με γραμμές δικές σας, φασαρίες, φωνές, τσιρίδες, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η μαγεία του ραδιοφώνου που είπε και ο συνάδελφος πριν. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 9 για να συζητήσουμε, αναλύσουμε, αναφερθούμε σε ό,τι υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ. Η εβδομάδα συνεχίζεται με το παιχνίδι που έρχεται με τον Όφη να είναι λίγο περίεργο, στη λογική ότι έχουν προηγηθεί δύο ντέρμπι, τα αποτελέσματά τους και η εικόνα της ομάδας εκεί έφερε διάφορα σχόλια. Έχει προκύψει όλο αυτό το θέμα με τον Μίσιτς, το οποίο έχει φέρει έτσι, όχι αναστάτωση, αλλά σίγουρα έχει αλλάξει κάποια δεδομένα. Ακολουθεί μετά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το κύπελο, που όπως και να το κάνουμε κρίνει τίτλο, έτσι, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει διεκδικεί ένα τίτλο, αν αποκλειστεί χάνει αυτόν τον στόχο. Οπότε το μάτς του Σαββάτου και λόγω του ονόματος του αντιπάλου, δεν ξέρω αν και κατά πόσο έτσι βρίσκεται εντελώς στο προσκήνιο, έτσι, στην επικαιρότητα. Βέβαια δεν είναι ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Το αν θα είναι εύκολο παιχνίδι θα φανεί από την εικόνα του ΠΑΟΚ, αυτό το μάτς του Σαββάτου. Η προετοιμασία για αυτό το μάτς συνεχίζεται. Το λέγαμε και χθες με το Στέλιο του Αναστασιάδη ότι μάλλον σε αυτό το μάτς, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος και σήμερα συνέχισε την αποθεραπεία του. Λογικά θα το κάνει και τις επόμενες ημέρες. Όχι ότι φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, από τη στιγμή που κάπως επιβαρύνθηκε στο γόνατο, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο, ένα παιχνίδι με τον Όφη που θεωρητικά, εντάξει, είναι μέσα στα βατά, επιλογές που υπάρχουν για τις θέσεις που αγωνίζεται, συν το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό, κάνουν λίγο τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να θέλουν να το δουν λίγο πιο συντηρητικά και να μην τον ζωρίσουν τον Βιερίνια εν ώψη του Σαββάτου. Σήμερα επίσης είναι μια μέρα σημαντική για τον Γιώσιπ Μίσιτς, ο οποίος υποβλήθηκε σε αυτήν την επέμβαση για την αφαίρεση της κίστης στη βουβονική χώρα. Όλα πήγανε καλά σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, οπότε είναι θετικό ότι ο Μίσιτς από εδώ και πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία αποθεραπείας για ένα θέμα υγείας ουσιαστικά και όχι για έναν τραυματισμό, τέλος πάντων, στο πόδι, στη μέση, στο γόνατο, στο δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε έχει μία διαδικασία μπροστά του διαφορετική, να το πω έτσι, σε σχέση με άλλους παίκτες που έχουν τραυματιστεί. Όλοι φυσικά είναι δίπλα του, όλοι θέλουν να γίνει καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα με την αποθεραπεία του, ούτως ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα και να είναι ξανά σε θέση να αγωνιστεί. Φυσικά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπολογιστεί σήμερα που μιλάμε, και νομίζω ότι είναι το ύφος του προβλήματος τέτοιο που χρειάζεται επαναξιολόγηση διαρκώς, έτσι. Γι' αυτό και στην ενημέρωσή του σήμερα ο ΠΑΟΚ αναφέρει ότι υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη επέμβαση, και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας για την αποθεραπεία ουσιαστικά. Σημασία για τον Μίσιτς σε πρώτη φάση, επειδή μιλάμε για ένα πολύ περίεργο θέμα, είναι να έχει την υγεία του, να ξεκινήσει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αύριο να πάρει και εξιστήριο, να ξεκινήσει την αποθεραπεία του και να προχωρήσει σταδιακά στα επόμενα βήματα. Βλέπετε ότι όλο αυτό το διάστημα, από τότε που έγινε γνωστό το πρόβλημά του, διάφορες ομάδες, σήμερα ήταν ο Παναθηναϊκός, που έτσι έστειλαν διάφορα διαδικτυακά μηνύματα για τον Κροάτη. Έχει δύσκολο καιρό μπροστά του. Σήμερα έκανε ένα βήμα, θα πρέπει να το πάει βήμα-βήμα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Σήμερα επίσης υπήρξε και άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τις εκλογές στην ΕΠΟ. Εγώ συνεχίζω και πιστεύω, ή μάλλον όχι το πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι από πλευράς επικοινωνίας του Ολυμπιακού μας θεωρούν όλους ηλίθιους, είναι ξεκάθαρο πλέον, ή θεωρούν ότι
ζούμε σε μια εποχή που κανείς δεν θυμάται τι έχει συμβεί, κανείς δεν θυμάται τι έχει υποθεί το προηγούμενο διάστημα ή κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το πώς λειτουργεί. Έχει βέβαια και διάφορους υποβολείς, είτε ομάδες είτε παράγοντες τέλος πάντων, που και εκεί λες και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λες και είμαστε από άλλο πλανήτη εμείς και μας πέταξαν σήμερα εδώ και δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Φυσικά η άποψη του Ολυμπιακού που την εθερμίστηκε ο Άρης, την εθερμίστηκε η Λάρισα και είχε και πέντε νόσεις από πίσω, για να γίνουν οι εκλογές το 2021, γιατί τότε λέει λίγη η θητεία, θα πρέπει να μας θεωρούν παντελώς ηλίθιους για να μην καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο κατατέθηκε. Εδώ και καιρό, για όσους δεν τα παρακολουθούν ή για όσους έχουν κουραστεί να τα παρακολουθούν, και εγώ το καταλαβαίνω. Και εμένα με κουράζει η όλη επικοινωνία του Ολυμπιακού και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τις θέσεις της. Αλλά είναι κάποιες φορές που λες με περνάνε για χαζό. Είναι ξεκάθαρο. Και στην περίπτωση του ΚΑΣ, από χθες έχει βγει μια πιθανή ημερομηνία. Η 6η Ιουλίου, χθες το βράδυ. Προχθές μάλλον, συγγνώμη. Πιθανή ημερομηνία εκδίκασης. Δεν έχουμε δει θέση Ολυμπιακού πουθενά. Μια μισή μέρα. Τίποτα. Σκεφτείτε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΚΑΣ τι έκαναν. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, αυτά γράφανε. Θα αργήσει πολύ η υπόθεση. Κάνω ό,τι μπορούσε για να αργήσει. Και θα δούμε αν θα γίνει 6 Ιουλίου. Έτσι, εγώ δεν λέω θα γίνει 6 Ιουλίου, θα το δούμε. Αλλά βλέπετε εκεί τη στάση της. Τη στάση του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι. Το ίδιο κάνει εδώ και καιρό με την ΕΠΟ. Το ίδιο ακριβώς. Ψάχνει διαρκώς τρόπους, αρχικά να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας, δηλαδή να μην ψηφίζουν οι ομάδες, δηλαδή από εκεί που ψηφίζουν, ξέρω εγώ, πώς είναι η ενός, είναι καμιά πενταριά. Ας πούμε ότι είναι πενταριά, μπορεί να είναι και παραπάνω, να ψηφίσουν 5.000 σωματεία. Να αλλάξει αυτό. Αυτό βέβαια για να γίνει, δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζει, έχει μια διαδικασία. Έτσι. Δεν ξεχνάει κανένας τη μεθόδευση του Υφυπουργού στο κομμάτι των εκλογών της ΕΠΟ. Δεν το ξεχνάμε, έγινε πριν λίγο καιρό, δεν είμαστε χαζοί. Πριν λίγο καιρό λοιπόν αποφάσισε ο Υφυπουργός, χώνοντας και την ΕΠΟ στις αποφάσεις για άλλες ομοσπονδίες που πήρε, ότι οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο. Ρε παιδιά, δεν είχατε μαζευτεί όλοι μαζί? Ωραία, οι Υφυπουργοί, οι Big Four, η FIFA, η UEFA, η ΕΠΟ, όλοι, και δεν είχατε πει? Αυτό που είχε συμφωνηθεί τότε ήταν το μοναδικό πράγμα που είχε συμφωνηθεί. Είναι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Έχει κάποιες δηλώσεις, αυτή η συνάντηση είχε γίνει τέλη Ιανουαρίου. Των τεσσάρων μεγάλων, υποτίθεται, μαζί με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τέλος πάντων, του αθλητισμού. Και αν σε εκείνο το meeting είχαν συμφωνήσει σε κάτι όλοι αυτοί, ήταν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Της ΕΠΟ. Και ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Δια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και εδώ και καιρό βόλεψε και η πανδημία για ό,τι έγινε, ώστε να πάνε λίγο πιο πίσω οι εκλογές. Αλλά έτσι κι αλλιώς η όλη διαδικασία από πλευράς ΕΠΟ είχε τρέξει για τον Ιούλιο, ακόμα και που θα πήγαινε κάπως πίσω. Αφού λοιπόν αποφάσισε ο Αυγιανάκης μια μέρα ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο εκλογές και στην ΕΠΟ, όπως και στις άλλες ομοσπονδίες, το τελευταίο καιρό, τώρα σήμερα, υπήρξε αυτό το αίτημα. Το οποίο προφανώς και δεν μπορούσε να γίνει δεκτό. Αλλά το παρακολουθείτε όλοι. Μπορείτε να καταλάβετε προφανώς για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να το πάει όσο δυνατόν πιο πίσω το κομμάτι των εκλογών της ΕΠΟ. Κάποια κουκιά δεν βγαίνουν μάλλον. Πέντε ενώσεις είχε πίσω του σήμερα. Με πέντε ενώσεις, εκλογές με ενώσεις δεν παίρνεις. Με εκλογές με σωματεία καμιά 10.000 ομάδες και δεν συμμαζεύεται. Όσο να είναι, μπορείς να το αλλάξεις το σκηνικό. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο. Είναι εντυπωσιακό. Είναι τόσο συγκέλος που πέφτουν επικοινωνιακά, αλλά τις παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είναι κατά της διοίκησης Καμένου. Καμένου, καλά θα ήταν. Γραμμένου. Από την πρώτη στιγμή, ξαφνικά έχουν γίνει οι πρώτοι υποστηρικτές της. Να λήξει η θητεία. Το 21. Γι' αυτό λέω ότι, ειλικρινά, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, αν το πίστευα πριν λίγο καιρό, πλέον είμαι 100% σίγουρος ότι θεωρούνται υπευθυνότητες καθυστερημένους.
η επικοινωνία τους, αυτή τη λογική έχει. Ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καθυστερημένοι. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Οι οποίοι ξαφνικά ήρθαν από πουθενά και τους πατάξαν εδώ πέρα και λένε: παιδιά, αυτό είναι, έτσι είναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Φυσικά το αίτημα του Ολυμπιακού δεν έγινε δεκτό και του Άρη και της Λάρισας φυσικά και των πέντε ενώσεων για να παραταθεί τέλος πάντων η διοίκηση αυτή. Μάλιστα, στη συνάντηση τότε των Big Four και γενικότερα το κλίμα που υπήρχε είναι ότι θα έπρεπε να γίνει οτιδήποτε είναι να γίνει στην ΕΠΟ πριν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Υποτίθεται με στόχο να είναι η κάθε πλευρά στο δυνατόν περισσότερο ικανοποιημένη και να μην ξαναξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα στις ίδιες συνθήκες τοξικότητας οι οποίες ισχύουν τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι δεδομένο πως ό,τι και να γίνει, εκτός και αν ο Αβγιαννάκης πάρει έναν και τον βάλει εκεί, σαν πρόεδρο της ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός θα φορτίζει το κλίμα. Είναι δεδομένο. Και επίσης, επειδή όπως είπα, δεν απευθύνονται σε καθυστερημένους, που δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν είμαστε χαζοί. Ωραία. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο άλλος. Μου το έλεγε και ο Νίκος πριν. Μα ο Άρης έκανε έτοιμα για να έχει κόσμο και μετά τον ακολούθησε ο Ολυμπιακός. Αχ, καλέ. Φοβερό. Πέφτω από τα σύννεφα που έγινε αυτό το πράγμα. Φυσικά με το που έκανε το έτοιμο ο Άρης, όλα τα μου του Ολυμπιακού το πήγαν στο Θεό. Επικοινωνιακά και δώσ' το να χτυπάνε τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ και καλά με το μυαλό του δεν θέλει κόσμο στα γήπεδα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε χαζοί. Δεν είμαστε πραγματικά. Δεν απευθύνονται σε χαζούς. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται. Και δεν είναι ότι είναι και καμιά πολιτική πια επικοινωνιακή φοβερά στημένη και με τρομερούς κανόνες, ξέρω εγώ, επικοινωνίας για να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι και πάρα πολύ απλοϊκή. Εδώ και τόσο καιρό θέλουν να καθυστερήσουν εκλογές σε ΕΠΟ. Και ο πιο αδαής καταλαβαίνει ποιος θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Κάποιος ο οποίος περιμένει ότι θα έχει το αποτέλεσμα που θέλει, θέλει να γίνουν εκλογές. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει ή περιμένει το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλει, θέλει να το πάει στο δεύτερο πιο πίσω. Ούτως ώστε να δουλέψει όλος ο μηχανισμός με διάφορους τρόπους και όταν έρθει η ώρα μετά από ένα χρόνο και για εκλογές να είναι πιο έτοιμος. Και έχει φυσικά και διάφορα όργανα γύρω-γύρω για να το βοηθήσουν σε αυτό. Ξαφνικά εκεί που ξέραμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Ιούλιο, έρχεται ο αγαπητός υφυπουργός και λέει: εκλογές είναι Οκτώβριο, λόγω κορονοϊού. Και πού ξέρει, ρε φίλε, αν οι ομοσπονδίες είχαν τρέξει διαδικασίες για να κάνουν εκλογές. Συγκεκριμένα η ΕΠΟ λειτουργούσε αυτό το διάστημα αυτή τη λογική. Ότι θα γίνουν εκλογές τον Ιούλιο. Και εσύ αποφάσισε να πάνε Οκτώβριο. Για όλες τις ομοσπονδίες. Ναι, από δεν. Πραγματικά ώρες, ενώ δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να ασχοληθώ ακριβώς, δεν θέλω να δώσω μεγάλη βάση. Είναι κάποιες στιγμές που πραγματικά όχι βιάζεται η λογική. Αυτό γίνεται σχεδόν πάντα από τη συγκεκριμένη επικοινωνική πλευρά. Είναι στιγμές που πραγματικά είναι σαν να σου λένε είσαι ηλίθιος. Εντάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αυτοί που τους ακολουθούν πραγματικά απορώ. Δεν τους ενδιαφέρει που ξεφτιλίζονται σε θέματα ξεκάθαρα. Το θέμα της παρουσίας κόσμου στα γήπεδα είναι ξεκάθαρο. Το όλο ζήτημα έχει ανεβεί επικοινωνιακά από τον Ολυμπιακό. Χωρίς να έχει πει κανένας τίποτα. Αυτό το οποίο βγαίνει από αυτή την πλευρά είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει κόσμο. Δεν το έχει πει ποτέ αυτό ο ΠΑΟΚ. Ποτέ. Ίσα-ίσα έχει πει ότι θέλει και πώς τον θέλει. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε. Για να τηρηθούν κάποιοι μικροί κανόνες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έπαιζε πρώτο παιχνίδι μετά από τρεις μήνες σε ένα άδειο γήπεδο, λόγω κορονοϊού. Ωραία. Και τρεις εβδομάδες μετά θα πάει να παίξει πρόκριση στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκης. Εντάξει. Και εκεί να έχει 30% του κόσμου. Διαφέρουν οι συνθήκες, ναι ή όχι. Διαφέρουν. Αλλά τι πρέπει να πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κόσμο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν είναι. Είναι στιγμές που δεν. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με τη συγκεκριμένη τακτική και λογική. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με το Στέλιο του Αναστασιάδη λίγο πιο μετά, ελπίζω.
Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα και για το, και για τον μπάσκετ. Δεν μου για χθες κάποια. Όχι τόσο πολλά για τον, για τον ΠΑΟΚ. Το κάνει 1-1 η Wolfsburg το παιχνίδι. Ναι, ισοφαρίζει η Wolfsburg στο Gladbach. Ή μάλλον κάνει 2-2-0 η Gladbach, με συγχωρείτε. Gladbach Wolfsburg λοιπόν στο μισάωρο είμαστε στο 2-0. Παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. 2-0 για την Gladbach τώρα, μόλις το βλέπουμε. Έβαλε το δεύτερο γκολ ένας παλίκαρος εδώ από τους γηπεδούχους. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με Στέλιο Αναστασιάδη για να μιλήσουμε για το ποδοσφαίρο και να πούμε κάποια πράγματα και για τα μπασκετικά, καθώς σήμερα προέκυψε ένα ακόμα ζήτημα. Όσο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι στην κατάσταση που είναι, τέτοια ζητήματα θα προκύπτουν διαρκώς, αν αυτό προέκυψε και σήμερα. Και είναι το δεύτερο ουσιαστικά, αν μιλάμε για παίκτες, και μιλάω για την εκδίκαση και ουσιαστικά την επικύρωση του ποσού που είναι να δώσει κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, και στον Γιάννη Αθηναίο. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και θα πούμε περισσότερα μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24 μέχρι και τις 9 στο Λίμπερο 107,4. Πάμε να μιλήσουμε με τον Στέλιο Αναστασιάδη για ό,τι έτσι υπάρχει στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Στέργιο, τι γίνεται, φίλε μου? Καλησπέρα, μια χαρά. Όλα καλά? Όλα καλά. Ωραία. Εντάξει. Πιο χαλαρή η Τρίτη από τη Δευτέρα σου χθες, φίλε, νομίζω. Βλέπεις τέτοια ώρα, ήσουν λίγο. Εντάξει, ένα καφέ πια με ρε, φίλε. Α, ναι, εγώ νόμιζα ότι είσαι και συνέχεια. Γιατί κοιτά. Εντάξει, νόμιζα ότι κάθεσαι και πιο μετά. Okay. Όχι. Ωραία. Τι γίνεται? Καλά, τα κλασικά. Δηλαδή και πράγματα στην ομάδα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, προς το παρόν τουλάχιστον, και πραγματάκια γύρω-γύρω να έχουμε να ασχολούμαστε. Θες να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα γύρω-γύρω σήμερα, γιατί μέχρι και εγώ εκνευρίστηκα με αυτό το. Πιστεύω ότι πλέον ξεκάθαρα μας περνάνε για ηλίθιους. Είναι δεδομένο πλέον. Έχω σιγουρευτεί από κάθε πλευρά. Χρόνια τώρα. Ναι, τώρα πια το κάνουν εντελώς εξόφθαλμα. Δηλαδή σου λέει στα μούτρα σου είσαι ηλίθιος. Εγώ στο λέω αυτό σε σένα που είσαι ηλίθιος. Το κάνουν χρόνια, Νίκο. Απλώς τώρα έχει παραγίνει λίγο η κατάσταση, γιατί νιώθουν περισσότερο δυνατοί έχοντας και τις πλάτες του Αυγενάκη, της κυβέρνησης και γενικότερα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια τέλειωτα, και συνεχώς θα βλέπουμε καινούργια πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω εσύ τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου και τι εγώ αυτή τη στιγμή για το που σχολιάζουμε. Εντάξει, αλλά δεν, οι άνθρωποι. Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί όταν είδα το όλο σκηνικό με την ΕΠΟ, σε πρώτη φάση λέω ρε εσύ, δεν μπορεί. Κάτσε να μπω να διαβάσω. Ωραία. Δηλαδή, ξέρεις, είναι κάποια κείμενα που πολλές φορές δεν τα διαβάζεις και πολύ. Βλέπεις λίγο ότι γράφουν πάνω-πάνω και τελειώνει. Αλλά μπήκα, τα διάβασα. Εντάξει. Και λέω, δεν μπορεί εσύ η τύπη. Είναι. Δηλαδή, εγώ διαβάζω και το κείμενο και εκείνη την ώρα που διαβάζω αυτά που λέει, λέω τελείωσε. Είμαι χαζός. Με περάνε για ηλίθιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω φθαρσός, Νίκο, θα ντρεπόμουν να γράψω τέτοιο κείμενο. Ναι, φίλε, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Πόσο μάλλον να τα υποστηρίξω, να ψηφίσω. Να φωνάξω για αυτά, εντάξει. Άνθρωποι και ενώσεις και ΠΑΕ και όλο το σύστημα που ήθελε εκλογές όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αυτό καταλαβαίνω. Όταν ο κ. Σάβας και ο κ. Κώστας και όλα τα παιδιά και ο κ. Αντώνης και εδώ και δικά μας παιδιά που έχουμε στην πόλη μας ορίονται για την ΕΠΟ του Γραμμένου, του Σαββίδη και το ένα λάθος, το άλλο λάθος, το άλλο σκάνδαλο, η λογική μου λέει να φύγουν μια ώρα. Να φύγουν! Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν πρέπει. Ναι. Ναι. Αυτό λέει λογική. Εντάξει. Αλλά όχι, να κάτσουνε. Εντάξει. Το είπε και ο Σεβάσμιος Αλέξης Κούγιας. Να κάτσει, λέει η διοίκηση του Γραμμένου. Να κάτσει. Εντάξει. Ναι. Προφανώς μας περνάνε και εμάς και τον κόσμο και όλο το σύστημα για ηλίθιους. Ναι, 100%. Αλλά να σου πω κάτι, η δουλειά τους γίνεται, Νίκο. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν μπορείς την προκειμένη. Δηλαδή. Εκτός προκειμένου δεν έγινε. Προκειμένου δεν έγινε, γιατί ξεδιλήθηκαν και στην ψηφοφορία. Ακριβώς. Εντάξει, πήραν εκεί 8 ψήφους με το ζόρι. Εντάξει, αλλά αν το δεις ψυχρά και σε όσες αποτέλεσμα, η δουλειά τους γίνεται. Σε βάθος χρόνου, αργά ή γρήγορα. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το εννοείς. Δηλαδή, ναι. Άκρος παράλογο αυτό. Να γίνουν εκλογές, λέει, το 21. Εγώ όταν με κάποιον. Δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να φύγει εκθές. Ναι, ναι. Όχι, λέει ο Ολυμπιακός άλλαξε πλευρό και μαζί με αυτόν αλλάξαν και άλλη πλευρό και είπαν να φύγει το 21, να μην φύγει τώρα. Για το οποίο έχουμε συμφωνήσει όλοι, ωραία, ή τουλάχιστον οι μεγάλοι, ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα κιόλας και οκ, κάθεται η πανδημία. Ναι,
Και στη μεγάλη... Έρχεται το πρώτο μήνυμα τότε με τον Αβγιανάκη που φυσικά έχει τέτοιο όργανο, ρε φίλε, που να τα λειτουργεί όλα όπως πρέπει για μια συγκεκριμένη βράδυ, δεν έχω ξαναδεί. Έτσι, τόσο πιστό. Έτσι, τόσο πιστό. Αυτά που γίνονται, Νίκο, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε και αυτό που λέει και ο κόσμος και έχει καταλάβει ότι το θέμα δεν είναι ο Αβγιανάκης. Mm-hmm. Ο Αβγιανάκης είναι ένας υπάλληλος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟ και υπάλληλος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάλληλος του Ολυμπιακού. Λειτουργεί σαν να είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού, για να το πω πιο καθαρά, ας πούμε, εντάξει. Αλλά προφανώς είναι ένα όργανο ενός σχεδίου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Αβγενάκης και ήταν ο Δυσάκης, εντάξει, ήταν κάποιος άλλος, νομίζω πάλι τα ίδια θα έκανε. Mm-hmm. Το θέμα είναι, απλώς βολεύει και τον Πρωθυπουργό, βολεύει και την κυβέρνηση, να τρώει όλα τα πυρά ο Αβγενάκης. Από παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν σηκωθεί και οι ομάδες της πατρίδας του. Ανεβάσαμε προχωρήσει ένα βίντεο από μια συνέντευξη στο ΠΑΟ24, όπου πραγματικά χάνει την ψυχραιμία, γιατί όταν ζοριστεί τι κάνει ο κ. Αβγιανάκης, δεν ναι. είναι και ιδιαίτερα ρήτορας. Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό φάνηκε και από την εκπομπή στην ΕΠΤΡΙΑ, που βγήκε στην επίθεση και στην προχθεσινή έχει 3-4 μέρες στο Ηράκλειο, όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν την έχουν δει και έχουν όρεξη, ας τη δούνε ή τουλάχιστον να πάνε από το 35 μέχρι το 45 του βίντεο, για να μην κάθουν να βλέπουν όλοι, γιατί εντάξει είναι και μαρτύρο να βλέπεις 45 λεπτά Αβγιανάκη. Ναι. Αλλά βλέπουμε να υπάρχει και θέμα τώρα στο ΠΑΟ24 ανακοίνωση των υπαλλήλων της περιφέρειας. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα με τα Μητρώα Συλλόγων, mm-hmm. το Μητρώ Αθλητικών Σωματείων κτλ. Είναι πραγματικά άνω ποταμών, εντάξει. Παρότι σε μερικούς αρέσει και στην πόλη μας. Βέβαια. Να μπει μια τάξη. Βέβαια. Να μπει μια τάξη. Ναι, ναι. Επιτέλους. Να μπει μια τάξη. Ότι αυτό γίνεται στο παραδείο των εκλογών, εντάξει, οκ. Okay. Για μερικούς δεν λέει τίποτα. Αλλά για την κοινή γνώμη λέει πολλά. Θέλει να ελέγξει τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, όχι ο Αβγιανάκης. Mm. Δηλαδή μην τον ψηλώσουμε τόσο τον Αβγιανάκη, ότι έχει τόση δύναμη και θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, ο τιμητής των πάντων και αυτός που τα ελέγχει όλα. Η κυβέρνηση για να βολευτεί και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω την είδηση ότι η Τσιλιγκύρη πάει για πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Εντάξει. Το επόμενο είναι να είναι η διάδοχος του Αβγιανάκη, κυρία Τσιλιγκύρη. Μπορεί σε έναν σχεδιασμό, γιατί όχι. Δεν ξέρω πώς τη συμπαθούν και πώς ή όχι. Για πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, εγώ δεν την έχω ικανή. Δεν ξέρω αν είναι ικανή και για να διοικήσει και το ΣΕΦ. Που προφανώς έχει λιγότερο φόρτο εργασίας, φαντάζομαι. Είναι ένα γήπεδο, έχει 5-10 θέματα στην καθημερινότητα. Ναι. Όχι, πρόεδρος στο ΣΕΓΑΣ. Στο μπάσκετ, πρόεδρος ο Φασούλας. Στο ποδόσφαιρο ξέρω εγώ ποιο να βάλουμε. Να βάλουμε τον Αλεξανδρή. Ξέρω εγώ τον Ανατολάκη, ρε φιλέ. Που έχει μπλεχτεί και παλιά, ξέρω εγώ να σου πω. Α, έχει την εμπειρία, ναι. Έχει την εμπειρία. Είναι παρδοκαπλισμένος από πολιτική ο Ανατολάκης. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σχέδιο του Αβγιανάκη. Εγώ δεν τον θεωρώ ικανό να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή το έχουμε πει πολλάκις, αυτή τη στιγμή που δεν κουνιέται από τη θέση του, παρότι αν το δει κάποιος, ρε παιδί μου, ρεαλιστικά και ψυχρά, θα πει ότι φίλε, εδώ φτύρεται η κυβέρνηση, ας πούμε. Δηλαδή η κυβέρνηση που τα κάνει όλα τέλεια για μερικούς. Εντάξει, έχουμε ενθουσιασμένους που ήρθαν οι άνθρωποι να μας σώσουν επιτέλους. Δηλαδή, επιτέλους μετά από 50 χρόνια θα βρει η Ελλάδα τη θέση που της αρμόζει στον παγκόσμιο χάρτη. Τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τέτοια καλά δεν ξέρω πώς μπορεί να τα διαχειριστεί ο κόσμος. Έχει βελτιωθεί η καθημερινότητά του, οι μισθοί του αυξάνονται, τα νοσοκομεία είναι καλύτερα, τα σχολεία λειτουργούν καλύτερα, δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, δηλαδή λειτουργούν όλα ρολόι και ο Αβγιανάκης στείλει την κυβέρνηση. Εάν λοιπόν συνέβαινε αυτό και ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα τον είχα ξυλώσει μετά από 2-3 μήνες. Αλλά επειδή ήταν εγώ ήδη κουβέντα για τον Αβγιανάκη, βολεύει και την κυβέρνηση και η δουλειά της γίνεται, του Ολυμπιακού δηλαδή, και απ' την άλλη δεν φτύρεται ο πρωθυπουργός. Αν κάποιος έχει μια άλλη εξήγηση, ας μου την πει. Εντάξει, ναι. Γιατί υπήρχε η εξήγηση mm-hmm. ότι ο Λευτής Αβγιανάκης έχει καλές πλάτες στο κόμμα της Δώρας. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι βολεύει μια χαρά και έχει αποδεχτεί και ο ίδιος το έργο του να δέχεται ο ίδιος τα πειρά. Και μεταξύ μας δεν ξέρω κατά πόσο τον επηρεάζει, εντάξει. Δεν νομίζω να τον επηρεάζει και πολύ.
Ναι. Μια χαρά με τα ποδηλατάκια του, τα κανό, τις βόλτες, τα εγκαίνια. Μια χαρά περνάει. Λοιπόν, να το ξαναμαζέψουμε. Mm-hmm. Αυτό που πάει να γίνει με την ΕΦΟ, εντάξει, ξέρουμε όλοι πολύ καλά που αποσκοπεί και νομίζω ότι ήταν σήμερα μια χοντρή ήττα του Ολυμπιακού και των παρατρεχάμενων για να γίνουν εκλογές το 2021, εντάξει. Οι άνθρωποι, ξαναλέω, δεν διστάζουν όχι απλά να τσαλακωθούν, ακόμα και να ξεφτυλιστούν. Δηλαδή, όταν ξαναλέω το όργανο του Ολυμπιακού προς τα έξω, ο Σάββας Θοδωρίδης, σε κάθε του ομιλία περνούσε τον Γραμμένο και τον Περέιρα γενές 14, mm-hmm. εγώ θα έλεγα σίγουρα και φύγε τώρα. Εκλογές τώρα. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον φθινόπωρο που ήθελε ο Αβγενάκης. Που μπορεί να διαβάσουμε αύριο κάποια δήλωσή του να γίνουν εκλογές το 21 στην ΕΠΟ. Δεν θα είναι και απίθανο. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω. Κρίνει ο κόσμος. Έχουν κριθεί βασικά εδώ και χρόνια. Εγώ το λέω συνεχώς. Ούτε περιμένω τον Αβγενάκη, δεν περιμένω κανέναν, ούτε περιμένω τα δικαστήρια, ούτε περιμένω επιτροπές διοντολογίας. Έχω Νίκο Μάτσι και βλέπω και μνήμη πάρα πολύ καλή, δόξα τω Θεώ, 30 χρόνια να έχω κατασταλάξει το ποιος είναι ο Ολυμπιακός σε όλες τις εκφάνσεις του και το πώς λειτουργεί. Ναι. Δεν χρειάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειάζομαι καμιά απόδειξη, δεν χρειάζομαι τίποτα. Mm-hmm. Τα μάτια μου βλέπουν και έχουν δει τα μάτια μου στα γήπεδα και έξω από αυτά εκατοντάδες περιστατικά που μαρτυρούν ότι ο Ολυμπιακός είναι σύστημα και τα λειτουργεί πάντα έτσι. Με αυτή την παρησία, με αυτή την αλαζονία. Εντάξει, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρω αν έχει και νόημα, Νίκο. Δηλαδή, βγάζουμε εμείς τα σηκώκια μας και ο κόσμος και αυτοί που πρέπει να κάνουν 5-10 ενέργειες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν διαβάσεις κάτι κείμενα περσινά και προπέρσι, να πόσους βαθμούς έχουν αφαιρεθεί από τον ΠΑΟ και από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και από την ΑΕΚ και από τις άλλες ομάδες και πώς έχουν αφαιρθεί από τον Ολυμπιακό, εντάξει, κλαίζει μαύρο δάκρυ. Και αναλογίζει σε πόσα σκάνδαλα έχουν περάσει και μιλάμε τώρα σκάνδαλα, όχι τώρα χαζομάρες, εντάξει. Mm-hmm. Σκάνδαλα, επεξαιρέσεις εκατομμυρίων, δισεκατομμύρια, τράπεζες. Εντάξει, άστο, είναι κλάμα η υπόθεση. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον νομίζω οι καταγγελίες των του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Ας μπουν οι φίλοι στο ΠΑΟΚ 24 για να διαβάσουν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ναι, είναι με αφορμή τις διάφορες πρωτοβουλίες του Υφυπουργού με αφορμή τις εκλογές που είναι να γίνουν σε διάφορες ενώσεις. Έχει το ενδιαφέρον της. Και ο ΣΕΓΑΣ έχει καταφερθεί εναντίον του και η ΕΟΚ. Γενικότερα και η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ναι, εντάξει. Περιμένουμε κάποια ομοσπονδία που να μην καταφερθεί. Θα είναι υποψήφιος εκεί ο Τζόνι Καλημέρης είδα σήμερα. Έπαιζε πόλο ο Τζόνι Καλημέρης. Ναι. Α, έπαιζε πόλο ο Τζόνι. Ναι. Είναι υποψήφιος, λέει. Παιδί, φαίνεται. Είναι υποψήφιος. Ωραία. Ναι, ναι. Και εγώ να σου πω τα αλήθεια. Ήταν από εκείνα που βλέπεις τον τίτλο και λες ρε εσύ, τι λέει εδώ. Και το πατάς, ας πούμε. Γιατί λες μήπως δεν διάβασα καλά. Αλλά όντως έτσι ήταν. Όντως έτσι ήταν. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλους, βάλουν εκλογές. Βεβαίως. Θα μάθουμε και ωραία ονόματα. Βεβαίως. Εντάξει, όπως μάθαμε ότι βόλεψε ο Λευθέρης Αβγενάκης και ένα νέο φίλο του. Για να μην βολέψει. Τι να βάλει αγνώστους. Εντάξει. Κάποιος που δεν ξέρει. Και όπως λένε και οι υποστηρικτές του κόμματος. Ναι, αλλά εσείς κάνατε. Καλά, κλασικά αυτή είναι η κουβέντα κάθε φορά. Όποτε πάει η κουβέντα σε κάτι που γίνεται, είναι ναι, αλλά τότε είχε γίνει εκείνο. Πριν 5 χρόνια, πριν 2 χρόνια, πριν 4 χρόνια. Κοίταξε, Νίκο, κοίταξε. Για να το κλείσουμε, εντάξει. Εγώ δεν έχω παροπίδες ποτέ. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει κανένα κόμμα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ όλα τα κόμματα που έχουν περάσει τα τελευταία 40 χρόνια το ίδιο υπεύθυνα και το ίδιο. Ας μην μου κάνει κάποια άλλη λέξη για την κατάσταση που υπάρχει χώρα. Δεν ξεχωρίζω κόκκινους, πράσινους, μπλε, κίτρινους και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, απλώς υποτίθεται ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί και έχουμε τέτοια κυβέρνηση. Αυτό το κλίμα περνάει προς τα έξω. Mm-hmm. Άρα περιμένεις από την κυβέρνηση αυτή να μην κάνει ό,τι την προηγούμενη. Εντάξει, και να μην ακούς την ιδεολογία ναι, αλλά και με ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, αλλά και. Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πέρα από φίλους του Λευτέρα Αβγενάκη και κουμπάρους να μπαίνουν σε κέρια πόστα που αφορούν τον αθλητισμό. Ναι.
Βόλεψε, ρε φίλε, το φίλο του Καπαλού. Δηλαδή, κόψε το μισθό σου, αν είναι τόσο φίλο σου και δώσ' τον. Εντάξει. Είπες, φίλε, εντάξει, είμαστε κολλητοί, ας πούμε, αλλά θα μας κράξουν. Ναι, θα ξεφτυλιστούμε. Ναι. Όχι, τίποτα. Και ο φίλος μας να μπει, ο φίλος μας εδώ, οι φίλοι μας να μπει εκεί, και ο Μπατζανάκης να μπει εκεί και ο Κουμπάρος να μπει εκεί. Εντάξει. Και διαβάζεις, ας πούμε, παράλληλα ότι ο κύριος Φαραντούρης μία φορά εμφανίστηκε στην επιτροπή, στην υπόθεση του Πάτσου. Σε ποια? Δεν έχει εμφανιστεί. Μα είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό, Στέργιο, αν είναι δυνατόν. Είναι αυτό που λέμε, η δουλειά έγινε. Εντάξει, έγινε η δουλειά, Νίκο. Μάλιστα. Εντάξει. Ότι μας περνάνε για χαζούς, να μην σου πω. Όχι, ρε, είναι δεδομένο μας γιατί μας περνάνε. Είναι δεδομένο. Να μην σου πω γιατί μας περνάνε. Ναι, ναι. Ας ακούσουν όλοι το τραγούδι του Μιλιόκα που είναι γραμμένο πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια, παρακαλώ, είναι σοκαριστικό και να καταλάβει ότι στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Σε αυτήν την εκπληκτική χώρα. Mm-hmm. Γιατί μας περνάνε όλους. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ακούσαμε το μεσημέρι και τον Τάκη Μπαλτάκο, νομίζω mm-hmm. θα προχωρήσει το σύστημα. Ναι, Στέργιο, τον ακούσαμε, Στέργιο, τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Όλους τους ακούσαμε το μεσημέρι. Μπράβο, φίλε μου. Έτσι θέλουμε να ακούμε πράγματα, να ακούμε συνεντευξιαζόμενους. Έπρεπε να ακούσουμε και τον Τάκη Μπαλτάκο. 100%. Και σίγουρα και τον Μάθο Κατσούλη, εντάξει. 100%. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον Γιάννη Πολίτη. Ναι. Πραγματικά ένας παίκτης και μια προσωπικότητα που σίγουρα αξίζει μια θέση στο πάθμιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Απλώς συνδυάστηκε η παρουσία του με χρόνια δύσκολα και για τον μπάσκετ, τότε που όπως λέγανε και οι παλιότεροι μονόσκελος στις εφημερίδες, ναι, μέσα της δεκαετίας του 80 και πόσο μάλλον τέλη δεκαετίας του 70, αλλά σίγουρα μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί όντως οι νεότεροι να είδανε πάρα πολλές φορές τον Γιάννη Πολίτη στον δρόμο και να μην κατάλαβαν ποιος είναι, mm-hmm. δεν στο δικό, mm-hmm. τους 20άρδες, 25άρδες, αλλά είναι ένας άνθρωπος μεταξύ αυτών που έβαλαν κάτι παραπάνω από ένα λιθαράκι για να μεγαλώσει ο σύλλογος. Φυσικά, φυσικά. Εντάξει. Ξαναλέω, σε δύσκολα χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά και για τον Φαραντούρη. Για το ΚΑΣ νομίζω ότι η δική μου η αίσθηση είναι ότι θα προλάβει να βγάλει απόφαση. Ξέρεις τι λίγο, δεν κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Μπαλτάκος σήμερα που σας είπε στην Τρόικα. Το μοναδικό σημείο που λίγο με μπέρδεψε. Ήταν αυτό που είχε να κάνει με την προθεσμία που ζήτησε η Ξάνθη, που είναι μία από τις διαδίκους, συγκεκριμένη υπόθεση, και γι' αυτό το λόγο προτάθηκε η 6η Ιουλίου ως πιθανή ημερομηνία της εκδίκασης. Ήταν να γίνει πιο νωρίς η εκδίκαση, όχι? Κοίταξε, όχι. Αυτό είναι λίγο που λίγο με... δεν το κατάλαβα. 21 Ιουνίου είναι η τελική προθεσμία όλων των... Α, οκ. Okay. Αυτό, εντάξει. Και οπότε μου το έλυσες. Που απαιτεί διαδικασία, okay. Πάμε στις 6. Οκ, okay. Εντάξει. Γι' αυτό είπε το 21 και συν 15 που πάμε μετά στις 6. Δεν, okay. Δεν έχω κατορθώσει να μάθω γιατί ξάρτησε την προθεσμία αυτή. Οκ. Mm-hmm. Okay. Δεν τους σχολιάζω. Αναφέρει το δικαίωμά της, εντάξει. Καλά, δεν είναι και μια υπόθεση που στέλνεις δύο έγγραφα και προχωράς. Έτσι, έχει υπομνήματα, κόντρα υπομνήματα και διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το σκεπτικό της Ξάνθης, αν περιμένει κάτι άλλο, να έχει στα χέρια της κάποιο έγγραφο, κάποια mm-hmm. μαρτυρία, δεν ξέρω πραγματικά. Mm-hmm. Δεν πώς έκανα, λέω, να βγάλω άκρη. Αλλά ακόμα και να πάρει η Ξάνθη την προθεσμία, γιατί κάλλιστα που ξέρεις μπορεί να μην την πάρει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ελληνικά δικαστήρια, mm-hmm. Έχω πάθει λουμπάγκο και πήγα στο νοσοκομείο που είναι χορηγός της ομάδας μου και θα κάνω 5 αναβολές. Ναι. Όπως βλέπαμε το χειμώνα. Ναι. Καραμπινάτη ως φιοκαμψία. Mm-hmm. Εντάξει, αν θέλεις παράταση ή αναβολή ή οτιδήποτε άλλο στο ΚΑΣ, παραθέτεις τα επιχειρήματά σου. Αν είναι σοβαρά, σου δίνουν το δικαίωμα να πάει λίγο η κάθε υπόθεση πιο πίσω. Αν δεν είναι επαρκή τα στοιχεία που θα παραθέσεις γιατί ζητάς αναβολή ή παράταση, δεν θα υπάρξει καμία. Εντάξει, εγώ πάντως θεωρώ ότι με το τέλος των play-off, ακόμα και αν χρειαστεί να περιμένουν 5-6 μέρες, γιατί όντως η βαθμολογία δεν επικυρώνει την επομένη, δηλαδή τελειώνουν τα μάτς Κυριακή βράδυ, μέσα Ιουλίου και Δευτέρα πρωί μαζεύονται στη Super League και επικυρώνουν, περνάνε πάντα και μερικές μέρες. Mm. Και στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι θέμα κάθε καλοκαίρι η επικύρωση της βαθμολογίας, δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω σε άλλο πράγμα είναι θέμα αυτό. τώρα που το λες, ναι, έχεις δίκιο. Πρώτα το σκέφτομαι. Ναι. Πρώτα το σκέφτομαι αυτό. Δεν το mm-hmm. έχω ξανασυνδυάσει. Δηλαδή, τελειώνει η Bundesliga και έχουν η επικύρωση της βαθμολογίας, ας πούμε, ή η Premier League ή η La Liga ή δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα είναι η επικύρωση κάθε χρόνο γιατί
Και η Κουτσή Μαρία έχει ζητήσει να ανέβει ενώ δεν πρέπει να ανέβει βάσει προκήρυξης, να μην πέσει ζητάει ο άλλος γιατί είμαι λάρτ και θέλω να μείνω, και κατά χρόνο είναι θέμα η επικύρωση της βαθμολογίας. Και έχουν συμβεί και επιμέρους επικυρώσεις και άσο, είναι η υπόθεση ενδεικτικό του αθλητισμού που έχουμε. Αλλά νομίζω ότι εάν χρειαστεί θα περιμένουν και τα παιδιά στη Super League 2-3 μέρες για να ενσωματωθεί και η απόφαση του ΚΑΣ. Αλλά το ότι το ΚΑΣ αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βγάλει απόφαση και γι' αυτό ρώτησε τις πλευρές και την ΕΠΟ εάν έχει τυπολογίσει την αφαίρεση βαθμών στο τρέχον πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί σου λέει το ΚΑΣ, χωρίς να ξέρει το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, μπορεί από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει το θέμα τελεσίδικα να μην έχουν υπολογίσει τη βαθμολογία. Άρα ναι, είναι εντάξει, αλλά επειδή την έχουν υπολογίσει και διακυβεύεται κάτι. Δεν είναι μεταξύ του 7ου και του 8ου και οι δύο εκτός Ευρώπης, ό,τι να γίνει τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Είναι μεταξύ του 2ου και του 3ου πλέον. Γιατί ο ΠΑΟΚ φρόντισε να χάσει τις όποιες ελπίδες θα είχε σε περίπτωση αθώωσης. Δηλαδή που λέγαμε και ξαναλέγαμε, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την περασμένη Κυριακή θα ήταν διαφάσεις 4, και θα μπορούσε ακόμα και τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε και το ΑΚΑ, να είναι 4. Ναι. Σε ακούω από το βάθος λίγο, φίλε, και στην άλφα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, ναι. Έλα, τώρα σε κομπλέ. Τώρα σε κομπλέ, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν θέμα πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός αυτή την περίοδο για να χάσει 4 παιχνίδια 5 και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει 8 νίκες νομίζω. Έχω την εντύπωση. Άρα ξεχνάμε το πρωτάθλημα, το ξεχάσαμε μάλλον εδώ και 10 ημέρες, αλλά υπάρχει δεύτερη θέση. Εγώ θεωρώ ότι θα ενσωματωθεί η απόφαση του ΚΑΣ, θα έχουν δηλαδή οριστικό τέλος στην υπόθεση, είτε λίγο πριν τα play-off είτε λίγο μετά το τέλος. Το ποια θα είναι η απόφαση, Νίκο, δεν την ξέρει κανείς. Σωστά. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην ποντάρει εκεί, που νομίζω ότι δεν το κάνει, και να προσπαθήσει να πάρει τη δεύτερη θέση ανεξάρτητα από το ΚΑΣ. Και αν έρθει η αθλητική απόφαση, εντάξει, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική δικαίωση απέναντι σε όλους αυτούς που βγάλανε και χιούμορ και σπηλώσαν το σύλλογο, αλλά μπορεί κάλλιστα και να μην καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει βαθμολογικά τη δεύτερη θέση, αλλά να αθωωθεί από το ΚΑΣ. Εντάξει, και μετά θα υπάρξουν βέβαια κάποιοι που θα μιλάνε για κλοπή. Θα το ζήσουμε και αυτό, δηλαδή θα λένε κλοπή την επιστροφή βαθμών που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Στεργιο, επειδή σε αυτά παρακολουθείς περισσότερο από πλευράς Ολυμπιακού, από προχθές το βράδυ που βγήκε αυτή η πιθανή ημερομηνία εκδίκωσης, έχεις δει κάτι? Κάποιο κλίμα, διαρροή, το οτιδήποτε, κάνα κείμενο σε ένα από τα 25 site που ράφουνε, είδες κάτι? Όχι, εντάξει, κοίταξε, έγινε πολύ κουβέντα όταν βγήκε το περίφημο πινάκιο και δεν υπόθεση. Μα γι' αυτό σου λέω. Ναι. Πολλοί βγήκαν με ηρωνική διάθεση. Σεπτέμβριο, καλό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μετά λέγαμε. Ναι. Το φουκαρά τον ΠΑΟ, χαχαχά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε από εδώ και μαζί το λέγαμε, ότι κάλλιστα μπορεί να μπει υπόθεση στο πινάκιο, δεν είναι κάποιο αστρονομικό θέμα να ανακαλύψουμε νέο πλανήτη. Ναι. Εντάξει, ναι. Και ένα που έγινε, γιατί όντως το ΚΑΣ λειτουργεί σοβαρά, αυτό φαίνεται. Ναι. Εντάξει, και το ίδιο θα λέω εγώ τουλάχιστον, ακόμα και είναι η απόφαση, δεν είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιατί μου βγάζει χρόνια τώρα μια σοβαρότητα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εντάξει, και επειδή δεν μιλάμε, ξέρεις, για ομάδες Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Λίβερ, που μπορείς να πεις ότι μπορεί να βάλει κάποιος άλλος το χέρι του. Μιλάμε για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Ξάνθη, που για την UEFA είναι, να μην σου πω τι είναι, δυστυχώς. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι μια υπόθεση που δεν θα υπάρξει ημεροληψία προς καμία κατεύθυνση. Αλλά δεν βλέπουμε ιδιαίτερο ζήλο, γιατί πρώτον, ξαναλέω, υπήρξε άλλη μια ήττα. Και επί της ουσίας, Νίκο, ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά του. Ναι. Εντάξει, δεν καίγεται και πολύ. Να μην σου πω, δεν καίγεται και καθόλου πλέον. Το πήρε το πρωτάθλημα Βαγγέλης. Το πήρε. Υπήρχε περίπτωση να υποβεβαστεί ο ΠΑΟΚ ή να αποδειχθεί πολιτιοκτησία αυτές τις αηδίες? Όχι. Τραβιέται ο ΠΑΟΚ γιατί, κατά την άποψή μου, την ταπεινή πάντα άφησε αυτή την επιτροπή να φτάσει μέχρι το τέλος. Το μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ εκεί ήταν. Γιατί αν παρακολουθήσει κάποιος τη διαδικασία με προσοχή, ξεκίνησε από πολιτιοκτησία, πήγε σε αυτό, ναι, να δούμε αν έχει επιρροή, και τελικά βγήκε κυριαρχική επιρροή, που είναι μια έννοια
τόσο αφηρημένη που εντάξει μπορεί ο καθένας να την κάνει πλαστελίνη στα χέρια του. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή κακώς λέμε και η ιστορία πολυγιοκτησίας. Ναι, κακώς το λέμε. Ναι, κυριαρχικής επιρροής είναι ουσιαστικά. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έκανε τη δουλειά, θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και στο ΚΑΣ. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα δεν θα κάνει πίσω. Δηλαδή, καλά, εννοείται. Ο Ολυμπιακός να πει εννοείται. Πήραμε το πρωτάθλημα, δεν μας νοιάζει, ας αφωθεί ο ΠΑΟΚ. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνει αυτή η ποινή και αυτή η κοιλίδα, γιατί και του χρόνου θα παιχτεί ποδόσφαιρο και του παραχρόνου, δηλαδή ομάδες όπως ο Ολυμπιακός έχουν και το παραμικρό στο προστάσιό τους για να σε βάλουν οποιαδήποτε στιγμή αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει να το κάνουν. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι πότε ο ΠΑΟΚ θα οργανωθεί λίγο, αν μπορεί, αλλά δεν είναι και εύκολο να κόντρασε όλο αυτό. Εντάξει, είδαμε σε... πριν από ένα μήνα θυμόμαστε όλη την υπόθεση που μία μέρα σε μία μέρα σκάσανε και δηλώσεις του Μίσιτς και δηλώσεις του Στάρτζεων. Δηλαδή αυτή η σύμπτωση ήταν απίστευτη, ας πούμε. Και άντε λέγαμε ότι το Μίσιτς είχε ενδιαφέρον, ήταν πρόσωπο πριν δραματιστεί ο MVP του ΠΑΟΚ, okay, μπορεί να υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα για το Στάρτζεων που το θυμήθηκαν στην Πορτογαλία και στην Κροατία και... εντάξει. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε τη δουλειά και μπορεί να υπάρχει στο φάκελο, λέω εγώ, και τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εκτύπωση του άρθρου και να λέει και να πει ο Ολυμπιακός τον Ολλανδό πρόεδρο του δικαστηρίου, κύριε πρόεδρο, το λένε ήδη τους παίκτες. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα τελειώσουν. Όλα καλά πήγαν με το Μίτσι, φαντάζομαι το ανέφερες και νωρίτερα. Mm-hmm, ναι, ναι. Ταχύ ανάρρωση στον Κροάτι. Για το Βιερίνι αυτό επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες και η δική μου αίσθηση, mm-hmm, ότι δεν θα παίξει με τον Όφη και θα προφυλαχτεί για να είναι έτοιμος στο Καραϊσκάκι, εκεί που χρειάζεται πολύ περισσότερο. Και όντως αυτό πάει να γίνει. Η ομάδα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα μετά την ισοπαλία, την εμφάνιση μάλλον, διορθώνω, την εμφάνιση στο Ολυμπιακό στάδιο. Σίγουρα εντάξει δεν υπάρχει το περσινό το κλίμα και η σιγουριά αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι το κλίμα λίγο καλύτερο σε σχέση με αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε Τετάρτη αύριο θα πλησιάσει το μάτς με τον Όφη, θυμίζω Σάββατο στις 8.30 και μετά να δούμε από Σάββατο βράδυ... Τι 8.30 ρε Στέργιο. Θα μου πεις είναι και καλοκαίρι, φίλε, έχει και ζέστη, πώς θα γίνει. Σωστά. Μη σκέφτεσαι με τον εαυτό σου, Νίκο. Σκέφτεσαι τα παιδιά που θα είναι στο χορτάρι. Εντάξει, να τα βάλουμε τρεις, σε βολεύει. Όχι, 6-7 νομίζω θα το καλύτερο. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Μια μισή ώρα πίσω, φυσικά διαφορά. Ναι, αλλά εσύ όταν μαθαίνεις την βόλτα στο βράδυ στην παραλία βγαίνεις 9.30 γιατί έχει πέσει ο ήλιος. Όταν είναι να παίξουν κολλάκια. Έλα, ρε, τόσα λεφτά παίρνετε. Κατάλαβε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει θέμα να κερδίσει τον Άρη Σάββατο στις 9.30 το μάθημα αυτό. Τεράστιο ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχουμε και ξένους διαιτητές την Τετάρτη και στους δύο ημιτελικούς. Πιστεύω θα έχουμε. Δεν θα ασχοληθώ με τον ημιτελικό του Άρη με την ΑΕΚ από την άποψη ότι εντάξει δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, αλλά φαντάζομαι σίγουρα ότι ένας διαιτητής όταν θα έχει στα χέρια του την πατάτα της πρόκρισης της ΑΕΚ ή όχι και όσα προηγήθηκαν με αστρομάλιντες κυρίους που ζουπάνε και πιέζουν. Τα χέρια τώρα, Στέργιο. Νίκο, δεν μπορείς να κάνεις το έργο σου. Ναι. Εντάξει, έχω βάλει πολλές φορές κατά το διαιτό των Ελλήνων, αλλά να έρθουμε και λίγο στη θέση τους. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις γιατί δεν πάνε σπίτια τους. Γιατί τα λεφτά είναι υπερβολικά καλά. 1,5 χιλιάρικο και 2 χιλιάρικα και 1 χιλιάρικο αν είσαι ο τέταρτος και τα λοιπά, 800 ευρώ για 2 ώρες, 3 ώρες. Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό λοιπόν. Για να μην έχουμε άλλα, εντάξει, να υπάρχουν ξένοι διαιτητές και στο Καραϊσκάκη και στο Κλειάδης Βικελίδης για να κυλήσουν όλα όσο πιο ομαλά γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει, και να μην μιλάμε για καταστάσεις ό,τι να είναι, έχοντας στο μυαλό μας ότι και οι ξένοι κάνουν λάθη. Αλλά δεν υπάρχει εκεί η δυσπιστία και δεν υπάρχει ακόμα και η πίεση των παιχτών που ξέρουν πολύ καλά πώς να πιέσουν ή το Ολυμπιακό για παράδειγμα, οποιονδήποτε Έλληνα διαιτητή έχουν απέναντί τους. Ναι. Και εδώ το ενδιαφέρον, νομίζω ότι τις επόμενες αύριο μεθαύριο θα μάθουμε αν θα έρθουν ξένοι διαιτητές τώρα που ανοίξαν και τα σύνορα της χώρας μας. Σωστά. Ανοίξανε, τέλος πάντων, ναι, έχουν ανοίξει με έναν τρόπο περίεργο. Πολλοί φτάνουν μέχρι εκεί και να καταλάβουν αν ανοίξαν ή όχι. Αλλά τέλος πάντων, okay, μικρή σημασία έχει αυτό. Άστο. Ναι. Άστο.
Ωραία, ωραία, Στέριο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Αυτά. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Στέριο Αναστασιάδη. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω και με τον Στέριο. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω κάποια μικρά έτσι, θεματάκια τεχνικής φύσεως. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Γιατί τραβήξαμε λίγο έτσι παραπάνω. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε στο. Να κλείσουμε ουσιαστικά και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Τρέγια και τον Ζάχο Ντρούλινγκ στο Ράδιο Μαρμίτα. Θα τα πούμε όσα δεν καταφέραμε να πούμε πριν από λίγο. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ό,τι μας έμεινε. Εσείς μένετε φυσικά συντονισμένοι στο Λίμπορο 107,4. Εμείς ραντεβού Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος αύριο ξανά στις 7.30. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπορο 107,4.